Χάρη του Χριστού αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Σαμουήλ Α. Είμαστε σελίδα 272, από το κεφάλαιο Θ, 9 κεφάλαιο και 25 εδάφιο. Σαμουήλ Α, 9 κεφάλαιο και 25 εδάφιο. Και αφού κατέβησαν εκ του υψηλού τόπου εις την πόλη, συνομίλησε ο Σαμουήλ μετά του Σαούλ επί του δώματος και σηκώθησαν ενωρίς και περί τα χαράγματα της ημέρας εκάλεσε ο Σαμουήλ τον Σαούλ όντα επί του δώματος λέγον «Σηκώθητη για να σε εξαποστήλω». Και σηκώθη ο Σαούλ και εξήλθον αμφότεροι αυτός και ο Σαμουήλ έως έξω. Καθώς δε κατέβαινον εις το τέλος της πόλεως, είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ «Πρόσταξον τον υπηρέτη να περάσει έμπροσθεν ημών και εκείνος επέρασε. Σύ όμως στάθητη ο λίγον και θέλω σου αναγγείλει τον λόγον του Θεού». Τότε έλαβε ο Σαμουήλ την φιάλην του ηλαίου και έχισε επί την κεφαλήν αυτού και εφίλησεν αυτόν και είπε «Δε σε έχρισε Κύριος άρχοντα επί της κληρονομίας αυτού. Αφού αναχωρήσεις απ' εμού σήμερον, θέλεις ευρύ δύο ανθρώπους, πλησίον του τάφου της Ραχήλ κατά το όριον του Βενιαμίν εν Σελσά. Και θέλω συνειπή προσε, ευρέθησαν οι όνοι τας οποίας πήγες να ζητήσεις. Και εδώ ο πατήρ σου αφήσα στη φροντίδα των όνων, υπέρλυπείτε, δια σας λέγον τι να κάνω περί του ιού μου. Και προχωρήσας εκείθεν, θέλεις ελθεί έως της Δριός του Θαβόρ, και εκεί θέλουν εισευρεί τρεις άνθρωποι, ανεβαίνοντας προς τον Θεόν εις Βεθήλ, ο εις φέρον τρία ερήφια, και ο άλλος φέρον τρεις άρτους, και ο άλλος φέρον ασκονίνου. Και θέλουν σε χαιρετήσει και σε δώσει δύο άρτους, τους οποίους θέλεις δεκτή εκ των χειρών αυτών. Μετά τα αυτά θέλεις υπάγει εις το βουνόν του Θεού, όπου είναι η φρουρά των Φιλιστέων. Και όταν υπάγεις εκεί, εις την πόλη, θέλεις απαντήσει άθροισμα προφητών καταβενόντων από το υψηλού τόπου, εν ψαλτηρίο και τυμπάνο και αυλό και κιθάρα έμπροσθεν αυτών και προφητευόντων. Και θέλει επέλθει επί σε πνεύμα Κυρίου και θέλεις προφητεύσει μετά αυτόν και θέλεις μεταβληθεί εις άλλων άνθρωπων. Και όταν τα σημεία τα αυτά έλθωσι επί σε, κάμνε ό,τι δύνασε, διότι ο Θεός είναι μετά σου. Και θέλεις κατεβεί πρώε μου εις Γάλγαλα και ιδού εγώ θέλω κατεβεί προς σε για να προσφέρω ολοκαυτώματα να θυσιάσω θυσίας ειρηνικάς. Πρόσμεν επτά ημέρας έως σου έλθω προς σε και σου αναγγέλω τι έχεις να κάνεις. Και όταν έστρεψε τα νότα αυτού για να αναχωρήσει από του Σαμουήλ, ο Θεός έδωκε σε αυτόν άλλην καρδίαν. Και ήλθαν πάντα εκείνα τα σημεία εν τη μέρα εκείνη. Και όταν ήλθεν εκεί εις των βουνών, ιδού άθροισμα προφητών συνήτησεν αυτόν και επήλθεν επ' αυτόν πνεύμα Θεού και προεφύτευσε, επροφύτευσε μεταξύ αυτών. Και ως είδον οι γνωρίζοντες αυτόν πρώτερον και ιδού προεφύτευε μετά των προφητών, τότε έλεγε ο λαός έκαστος προς τον πλησίον αυτόν. Τι είναι τούτο το οποίο έγινε εις τον ιόν του Κις και ο Σαούλ εν προφήτες. Εις δε εκ των εκεί απεκρίθηκε είπεν και τι είναι ο πατήρ αυτόν. Δια τούτο έγινε παροιμία και Σαούλ εν προφήτες. Και αφού ετελείωσε προφητεύων ήλθεν εις των υψηλών τόπων. Και είπεν ο θείος του Σαούλ προς αυτόν και προς τον υπηρέτην αυτού που υπήγεται. Και είπε να ζητήσουμε τα σόνους. Ότε είδομεν ότι ήλθομεν προς τον Σαμουήλ. Και είπε ο θείος του Σαούλ, ανάγγειλον με σε παρακαλώ τι εσύ είπε ο Σαμουήλ. Και είπε ο Σαούλ προς τον θείον αυτού, μας είπε με τα βεβαιότητος ότι ευρέθησαν οι όνοι. Τον λόγον όμως περί της βασιλείας τον οποίον ο Σαμουήλ είπε, δεν εφανέρωσεν εις αυτόν. Αμήν. Ο Σαούλ λοιπόν ήταν αυτός τον οποίον διάλεξε ο Θεός για να τον χρήσει βασιλιά στο Ισραήλ, χωρίς να το ξέρει ο Σαούλ. Γιατί ο Θεός έχει σχέδιο το οποίο δεν φανερώνει στον άνθρωπο, μέχρι να έρθει η στιγμή να του το χαρίσει, για να το εκτελέσει και να το εκπληρώσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ιδίως στην Καινή Διαθήκη, που έχει δεχθεί το Χριστό στη ζωή του και ο Θεός δεν έχει προσδιορίσει επακριβώς το έργο του. Μάλιστα, απόλυτα το προσδιορίζει ο Θεός, διότι μέσα από την επιστολή προς Εφεσίους, διότι του Κυρίου είμεθα ποίημα, κτιστέτες εν Χριστώ Ιησού, προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός δια να περπατήσομεν εν αυτής. Είναι προετοιμασμένα τα έργα τα οποία θα κάνεις,
από τον ίδιο τον Θεό και θα τα κάνεις αν περπατήσεις από αυτό το δρόμο που ο Θεός θέλει, από ένα συγκεκριμένο δρόμο, και ο Θεός θα σε οδηγήσει. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι να μην πλανηθεί η καρδιά σου. Και ο Θεός οδήγησε τον Σαούλ και δεν πλανήθηκε η καρδιά του, γιατί είχε, όπως είπαμε την περασμένη Δευτέρα, δύο πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Το πρώτο ήταν υπακοή, σεβασμός, φόβος και στο Θεό αλλά και στους ανθρώπους. Όταν ο πατέρας του έχασε τα γαϊδουράκια του και του είπε πήγαινε να τα βρεις, αυτός δεν αρνήθηκε αλλά πήρε ένα δούλο και πήγε. Που θα μπορούσε κάλλιστα να πει στείλε δύο δούλους να πάνε να τα βρουν, εμένα στέλνεις. Αλλά με σεβασμό και υπακοή. Και το δεύτερο ήταν ότι ήταν πολύ ταπεινός. Όταν πια τον οδήγησε ο Θεός με θαυμαστό τρόπο, κυνηγώντας και ψάχνοντας τα γαϊδούρια, τον έφερε μέχρι τον Σαμουήλ και ο Σαμουήλ είχε ήδη ενημερωθεί από τον Θεό ότι αύριο θα συναντήσει τον κεχρισμένο μου, αυτόν τον οποίο διάλεξα για να βασιλεύει στον Ισραήλ. Και όταν τον είδε από μακριά ο Σαμουήλ, του λέει ο Κύριος αυτός είναι. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, από τη μια μεριά ο Σαούλ, ένας καινούριος που δεν έχει την εμπειρία του Πνεύματος του Αγίου και τη συνεργασία, την εμπειρία της συνεργασίας με τον Θεό, που όμως ο Θεός συνεργάζεται μαζί του, αν και δεν καταλαβαίνει πολλά, τίποτα δεν καταλαβαίνει, και από την άλλη μεριά ο Σαμουήλ, που είναι ένας έμπειρος άνθρωπος του Θεού, γέροντας πλέον, που έχει καλή σχέση αλλά και καλή γνώση των πνευματικών. Γιατί ο Θεός μιλάει, ο άνθρωπος είναι αν ακούει, και θα ακούσει μόνο αν προσέξει. Γιατί λέει ο Θεός μιλάει άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν λέει δεν ακούει, δεν προσέχει. Και έτσι αναγκάζει το Θεό να επέμβει πιο δυναμικά στη ζωή του ανθρώπου για να τον κάνει και να ακούσει και να υπακούσει. Πλέον έφτασε ο καιρός και αφού ο Σαμουήλ τίμησε τον Σαούλ στη θυσία και του έδωσε την καλύτερη μερίδα εκ της θυσίας για να φάγει, πήγανε το βράδυ, κοιμηθήκανε και το πρωί τον ξύπνησε ο Σαμουήλ και του λέει σήκω γιατί θέλω να σου μιλήσω. Θέλω να σε εξαποστείλω. Και πράγματι τον ξεπροβόδωσε θα λέγαμε και στο δρόμο έχει να του πει κάτι το οποίο είναι ένα αποκλειστικό, ένας αποκλειστικός λόγος, ένα συγκεκριμένο μυστικό που ο Θεός έχει να πει σε αυτόν τον άνθρωπο. Όχι σε όλους τους ανθρώπους. Του λέει διώξε μπροστά το δούλο σου. Και τον έδιωξε. Και του λέει άκου τώρα τι έχω να σου πω. Παίρνει το λάδι, τη φιάλη με το λάδι, τη ρίχνει στο κεφάλι του, καθώς συνηθίζονται τότε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, και του λέει «Δε σε έχρισε ο Κύριος τώρα, δε σε έχρισε ο Κύριος τώρα βασιλιά του Ισραήλ». Προσέξτε, εκείνη τη στιγμή τον έχρισε, αλλά ακόμη δεν τον έχει αποκαλύψει στο λαό Ισραήλ. Μετά θα τον αποκαλύψει. Από αυτή τη στιγμή όμως είναι και χρισμένος του Κυρίου. Και τον έχρισε δούλο του για να κάνει πάντα τα θελήματά του, όπως θα δούμε όμως στο τέλος ότι δεν τα κάνει. Γι' αυτό αυτός που τον διάλεξε και τον έχρισε, αυτός και τον απέρριψε και τον εγκατέλειψε. Το ότι μας κάλεσε ο Θεός και μας έφερε εδώ δεν σημαίνει ότι θα είμαστε πάντοτε οι κεχρισμένοι του Κυρίου, αλλά θα είμαστε μόνο αν μένουμε. Και μάλιστα μας βεβαιώνει στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Χριστός λέγοντας «Ο υπομείνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί». Αφού λοιπόν τον έχρισε, τώρα αρχίζει και του δίνει οδηγίες. Και οι οδηγίες αυτές έχουν πολλούς λόγους ύπαρξης, αλλά ιδιαίτερα έχουν λόγους βοηθείας για να πιστέψει. Τώρα δηλαδή θα του φανερώσει ότι όλα όσα θα λάβουν χώρα στη ζωή του είναι προγραμματισμένα, προσδιορισμένα και πιο σωστά προγνωρισμένα από το Θεό. Αφού αναχωρήσεις από μένα, σήμερα δεν θα φύγεις όποτε θες,
Και ο Θεός όταν προτρέπει και δίνει εντολές, έχει συγκεκριμένο χρόνο. Σήμερα αφού φύγεις, θα βρεις στο δρόμο σου δύο ανθρώπους. Πλησίον του τάφου της Ραχήλ, κατά το όριον του Βενιαμίν εν Σαλσά. Και θα σου πούνε αυτοί ότι βρέθησαν τα γαϊτουράκια του πατέρα σου και ο πατέρας σου τώρα ανησυχεί πολύ για σένα. Σκεφτείτε ότι οι διαδρομές στην εποχή εκείνη ήταν μέσα σε ερημικούς τόπους. Δύσκολα συναντούσες ανθρώπους. Δεν ήταν όπως τώρα τράφικ και κίνηση και όπου πας βλέπεις ανθρώπους, αλλά και σήμερα αν πας στα χωριά και περπατήσεις, δεν θα δεις ανθρώπους στον δρόμο. Σπάνια. Τότε ήταν ακόμη πιο σπάνια. Θα συναντήσεις λοιπόν δύο ανθρώπους που θα σου εξηγήσουν να μην ανησυχείς και να ψάχνεις πια. Θα σου βεβαιώσουν αυτά που είπα εγώ, ότι οι αιώνιοι σου βρέθηκαν, οι αιώνιοι του πατέρα σου, τα γαϊδουρία του πατέρα σου. Εσύ όμως θα προχωρήσεις και θα έρθεις μέχρι τη Δρή του Θαβόρ. Συγκεκριμένο δρομολόγιο, απόλυτη οδηγία. Και εκεί, ενώ τους δύο πρώτους ανθρώπους εσύ θα τους βρεις, τους δύο ανθρώπους, τώρα θα σε βρούνε τρεις άνθρωποι που θα ανεβαίνουν εις Βεθήλ για να συναντήσουν το Θεό. Τους πρώτους να ψάχνεις να τους βρεις, τους δεύτερους, οι δεύτεροι τρεις, αυτοί θα σε βρούνε. Ο ένας θα κρατάει τρία ερήφια και είναι εκπληκτική η λεπτομέρεια στις οδηγίες του Θεού και για τη βοήθεια που ο Θεός θέλει για να εμπιστευτεί, γιατί πρέπει να κάνει κάτι ο Σαούλ μετά. Πρέπει δηλαδή να βεβαιωθεί ότι είναι ο λόγος του Θεού. Δεν έχει εμπειρία ότι ο Θεός τον οδηγεί. Ο ένας θα κρατάει τρία κατσικάκια. Ο άλλος θα φέρνει τρεις άρτους και ο άλλος θα φέρνει ένα σκόν ίνου. Και θα καταλάβεις ότι καλά πηγαίνεις. Προχώρα. Θα σε χαιρετήσουν αυτοί που θα σε βρούνε και θα σου δώσει ο ένας δύο άρτους, τους οποίους θα δεχθείς εκ των χειρών αυτών. Μετά από αυτά, τώρα είναι η εντολή. Μετά από αυτά εσύ πρέπει να πας στο βουνό του Θεού, στο όρος του Κυρίου, στο όρος της προσευχής. Δεν είναι εύκολο να ανεβείς στο βουνό, αλλά είναι απαραίτητο. Και καθώς θα περπατάς και θα βλέπεις να συμβαίνουν όλα σου λέω, όλα όσα σου είπα, μόλις συμβεί αυτό, τότε θα στρίψεις και θα πας για το βουνό του Θεού. Και δεν θα φοβηθείς, αν και είναι εκεί η φρουρά των Φιλιστέων. Γιατί πάντοτε, για να ανέβεις στο βουνό της προσευχής, πρέπει να περάσεις από τον εχθρό, ο οποίος δεν θέλει να σε αφήσει να ανέβεις. Όχι ότι μπορεί, αλλά σε φοβίζει, θέλει να σε φοβήσει. Θέλει να σου αποσπάσει την προσοχή. Θέλει να σε κάνει να αλλάξεις δρόμο. Πάρα πολύ δύσκολο είναι στον άνθρωπο να πάει να ανέβει στο όρος του Θεού. Πολύ δύσκολο. Θέλει στερεά απόφαση και γι' αυτό του δίνει τέτοια οδηγία. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζει με το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Και δεν λέω για σας, λέω για μένα. Πολύ περισσότερες φορές το έχω πει και πολύ λιγότερες φορές το έχω κάνει. Γι' αυτό και τι λέει ο Κύριος. Επειδή ξέρει ότι υπάρχει η φρουρά των Φιλιστέων, θα μπει στο δωμάτιό σου πριν γονατίσεις, θα κλείσεις την πόρτα και μετά θα γονατίσεις. Θα μείνεις εκεί που είναι και σε περιμένει ο πατέρας ο ουράνιος και εκεί κανείς δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Και όταν θα πας εκεί προς το βουνό, τότε θα απαντήσεις στο δρόμο άνθρεσμα προφητών που θα κατεβαίνουν από το βουνό του Θεού με δοξολογία, με χαρά, με ευλογία, με ψαλτήρι, με τύμπανο, με αυλό και κιθάρα. Και θα προφητεύουν. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα πανηγύρι, αδελφοί. Πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου είναι ένα πανηγύρι. Και εγώ το έχω ζήσει αυτό. Όταν ο Κύριος με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και με έφερε στον ουρανό,
και ήμουν γονατιστός μπροστά στο θρόνο του Θεού, που έβλεπα αλλά όχι με αυτά τα μάτια, στο κέντρο του θρόνου καθόταν ένας νέος, αριστερά ένας άλλος, δεξιά ένας άλλος. Και όταν σήκωνα τα χέρια μου, την ημέρα που με βάφτισε ο Κύριος με πνευμάγιο προς τον Πατέρα, τότε οι γλώσσες που έβγαιναν ήταν γεμάτες αγάπη. Μα μία αγάπη που δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη αγάπη. Και η αγάπη αυτή δεν ήταν μόνη της, αλλά ερχόταν και μία δύναμη που έβγαινε από την κοιλιά μου. Και έσκαγα, κόντευα, σκάγαν τα πνευμόνια μου. Και όταν δεν άντεχα άλλο, έλεγα δεν μπορώ Κύριε και ξανά πέφτα κάτω. Και όταν σηκωνόμουν στα δεξιά, άλλαζαν οι γλώσσες, ξαναερχόταν η δύναμη από την κοιλιά μου και ήταν γεμάτη εξουσία. Αλλά μια εξουσία που σκέφτηκα ότι αν μπορώ να υποτάξω, που δεν μπορούσα και κανείς δεν μπορεί, να υποτάξω τις γλώσσες και να πω γεννηθεί το φως, θα γινότανε. Όταν κοίταγα προς τον Χριστό και όταν κοίταγα προς τα αριστερά, οι γλώσσες άλλαζαν και γινόταν ένα πανηγύρι, μια δοξολογία, μια χαρά πλημμύριζε την καρδιά μου. Όπως πρώτα πλημμύριζε την καρδιά μου αγάπη, ύστερα δύναμη και εξουσία, ύστερα χαρά. Και έβγαινε μια δύναμη και λέω θα σκάσω και ξανά πέφτα κάτω. Και ήξερα ότι όσο ήθελα θα μένα εκεί. Μια ζωή να μπορούσα να μείνω, κανένας δεν μπορούσε να με βγάλει. Βέβαια δεν έμεινα παρά λίγες ώρες ή πολλές. Τις 6 μέχρι τις 3-4 το πρωί. Τις 7. Μέχρι που ήρθε η Άννα και μου λέει σταμάτα Γιώργο, μας περιμένουν άνθρωποι απάνω. Με χαρά βέβαια. Από τότε δεν ξέρω να μου συνέβη αυτό. Αλλά ήθελα να πω ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι στη δοξολογία. Δεν μπορείς να βαφτιστείς με Πνεύμα Άγιο παρά μόνο στη δοξολογία. Μόνο στην ευχαριστία, μόνο στην ευγνωμοσύνη. Γιατί έπονται όλων των άλλων που χρειάζονται. Δάκρυα, μετάνοια, εξομολόγηση, επιστροφή, κατανόηση και αναγνώριση των λαθών μας. Έξοδος από τα λάθη μας. Εξήτηση του Κυρίου, άφεση αμαρτιών, καθώς ο Χριστός έρχεται συγχωρεί τις αμαρτίες μας, τις σκεπάζει τις αμαρτίες μας και μετά τις παίρνει και τις ρίχνει στα βάθη των θαλασσών και δεν τις ξαναβρίσκει κανείς. Και τότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνεις στην παρουσία του Θεού παρά μόνο να δοξάσεις. Τι άλλο να κάνεις, τι να ζητήσεις. Και εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να έχεις αιτήματα. Τα αιτήματα τα έχεις πει πρώτα. Τώρα ξέρεις, τα έχει πάρει όλα ο Θεός. Όλα, έχει φτιάξει την καρδιά σου, η ειρήνη του Θεού. Έχουν διορθωθεί οι σκέψεις σου. Και μέσα στη δοξολογία έρχεται ο Χριστός και βαφτίζει ή πληρώνει με πνευμάγιο. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Και εκεί θέλει να τον οδηγήσει το Σαούλ, ο Θεός και ο Σαμουήλ. Θα τους δεις να κατεβαίνουνε, να δοξάζουνε, να ψέλνουνε. Και εκεί θα έλθει επάνω σου το Πνεύμα το Άγιο και θα προφητεύεις και εσύ μαζί τους. Δεν μπορεί μόνος του. Δεν μπορεί μόνος του. Αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό υπάρχουν οι προσευχές της Εκκλησίας. Γιατί υπάρχουν προσευχές της Εκκλησίας, για να καθόμαστε και να κλαίμε, και αυτό θα κάνουμε. Για να δοξάζουμε. Εκεί ευαρεστείται ο Θεός, στη δοξολογία. Ο Θεός αγαπάει το λαό που ξέρει να δοξάζει. Ευαρεστείται στο λαό που ξέρει να δοξάζει. Και δεν είναι μόνο η Εκκλησία, το σπίτι σου. Δεν είναι να φέρουμε μόνο τα αιτήματά μας στο Θεό. Δεν λέει ο Θεός δεν θα τα φέρουμε, αντιθέτως. Αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Αλλά θυμηθείτε τι έκανε ένας από τους 10 λεπρούς που θεραπεύτηκαν και οι 10 και που επέστρεψε και τον δόξασε. Και τι είπε? Η πίστη σου σε έσωσε. Οι άλλοι πήραν θεραπεία. Σωτηρία δεν πήρανε. Παίρνουμε τα αιτήματά μας.
αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να πάρουμε σωτηρία, την ευαρέσκεια του Θεού. Να είμαστε αρεστοί στον Θεό. Γιατί είναι γραμμένο ότι ο Θεός δίνει σοφία, σύνεση και χαρά στους αρεστούς ενώπιον του, σε αυτούς τους οποίους ευαρεστείτε. Ο Θεός λοιπόν θέλει να οδηγήσει τον Σαούλ εκεί που πρέπει να πάει, να οπλιστεί, να πάρει τα απαραίτητα για να μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή του. Γιατί χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου κανείς δεν μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή του έτσι όπως θέλει ο Θεός. Και εκεί θα μεταβληθείς σε άλλον άνθρωπο. Ακούει ο Σαούλ. Και τώρα ακολουθεί. Και όταν όλα αυτά τα σημεία έλθουνε σε σένα, τότε κάμνε ό,τι μπορείς, γιατί τότε ο Θεός θα είναι μαζί σου. Και αυτό πόσο εντύπωση μου κάνει. Δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ο Θεός μαζί του. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο το ποτήρι αυτό να έχει νερό. Άλλο το ποτήρι αυτό να είναι ξέχυλο. Και άλλο το ποτήρι αυτό να είναι η πηγή και να βγαίνει συνέχεια νερό. Η πέτρα ή η ακολουθούσα. Συνέχεια νερό. Να είναι εδώ και να τρέχει συνέχεια νερό. Είναι πάρα πολύ, αδερφοί, σημαντικό η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Και τι ωραία που μας το λέει με την παραβολή του ο Κύριος μας με τις 10 παρθένες. Υπήρχε η λάμπα που είχε λάδι και ήταν αναμένη. Αλλά έχετε δει εσείς κανένα καντήλι, να το πω για να καταλάβουμε, να ανάβει συνεχόμενα αν δεν υπάρχει κάποιος να του ρίχνει συνέχεια λάδι? Πόσο θα αντέξει? Θα σβήσει. Ποιο καντήλι δεν σβήνει όταν υπάρχει αυτός που κάθε τόσο το γεμίζει με λάδι? Το γεμίζει, αδειάζει, το ξαναγεμίζει. Αυτό σβήνει, ποτέ δεν σβήνει. Τι είναι αυτό που το διατηρεί αναμένο? Η φλόγα? Το λάδι. Ο λαλόν γλώσσα αναγνώριστον, που είναι το σημείο της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου, εαυτόν οικοδομεί. Πρέπει κάποιος να έρθει να σε γεμίζει. Να σε γεμίζει. Πώς θα γεμίσεις? Πώς θα οικοδομηθείς? Πώς θα οικοδομήσεις εσύ τον εαυτό σου? Ο κάθε ένας από μας. Έπειτα λέει κάτι, αδερφή, που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Όταν κήρυξε ο Πέτρος, ο Απόστολος, στον Κορνήλιο, ο Χριστός εις επιβεβαίωση των λεγωμένων από τον Πέτρο, αλλά και εις επιβεβαίωση προς τον Πέτρο ότι ο Χριστός θα βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και τα έθνη, τους βάφτισε όλους με Πνεύμα Άγιο. Και πώς το καταλάβανε? Λέει η Γραφή, επλήστεσαν Πνεύματος Αγίου όλοι, διότι ήκουσαν αυτούς να λαλούνε γλώσσες και να προφητεύουν. Και τότε λέει κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Και δεν το έχω δει πουθενά άλλου στη Γραφή. Και προσέταξε, διέταξε ο Πέτρος να βαφτιστούν εν ύδατι. Ενώ πιο μπροστά τι λέει? Μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών. Ο Φίλιππος τι λέει? Δού είδωρ, τι με εμποδίζει? Πιστεύεις, τότε βαφτίσου. Εδώ δεν τους λέει πιστεύεις στον Χριστό. Κάτι συμβαίνει εδώ. Κάτι είναι πολύ σοβαρό και επικίνδυνο. Που δεν επιτρέπει ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, σε κάποιον που έχει βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο να μην βαφτιστεί στο νερό αμέσως. Είναι μερικά πράγματα τα οποία ο Θεός τα λέει απόλυτα και με φοβίζουν εμένα αυτά τα απόλυτα. Είναι κάτι ακόμη που το λέει απόλυτο. Λέει, αν αδικήσεις τον αδελφό σου ή την αδελφή σου σε θέματα πορνείας ή μοιχείας, ο Θεός θα γίνει εκδικητής όπως σας προείπων και δια πολλών μαρτυριών σας εβεβαίωσα. Ξέρετε που γίνεται εκδικητής ο Χριστός? Στο τέλος,
σε αυτούς που δεν γνώρισαν το Χριστό, το Θεό και δεν υπάκουσαν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σε αυτούς γίνεται εκδικητής. Τώρα όμως εκδικητής γίνεται μόνο σε αυτούς που αδικούν τον αδελφό τους, πειράζουν τη γυναίκα του αδελφού τους, πειράζουν την κόρη του αδελφού τους, πειράζει τον άντρα της αδελφής της. Εκεί γίνεται εκδικητής, στην πορνεία και στην ηχεία μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό και τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον άνθρωπο ο οποίος είχε φτιάξει δεσμό σαρκικό με τη γυναίκα του πατρίου του, αν θυμάμαι καλά. Εκβάλλεται τον διούτον. Αφορισμός δηλαδή. Ένα τέτοιο απόλυτο σημείο που δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν ξέρω το γιατί, αλλά είναι απόλυτο σημείο που όταν βλέπω αυτό το απόλυτο εμένα με τρομάζει. Προσέταξε. Δεν έδωσε ευκαιρία και περιθώριο σε κανέναν να πει δεν θέλω να βαφτιστώ στο νερό. Από όλους αυτούς που βάφτισε ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο στην οικία του Κορνηλίου. Γιατί? Κάτι συμβαίνει. Κάτι πολύ σοβαρό που δεν μας το εξηγεί ο Θεός. Και δεν θέλει την κατανόησή μας, αλλά την υπακοή μας. Κάτι συμβαίνει. Δεν βλέπω πουθενά να διατάζει. Παρά μόνο διατάζει αυτούς τους οποίους βάφτισε ο Χριστός, τους διατάζει να βαφτιστούν εν ύδατι. Ενώ προηγούμενα λέει όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις, αν θέλεις, όπως θέλεις, αν πιστέψεις, αν. Εδώ δεν ρωτάει. Δεν ρωτάει, πίστεψες στον Χριστό, δεν ρωτάει. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη εκ νεκρών, δεν ρωτάει. Κάτι γίνεται. Η αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Ουχή δια δυνάμεως σου δε δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και πού το λέει? Στην όραση που δίνει στον Ζαχαρία για την ολόχρηση λιχνία που δεν είναι άλλη από την Εκκλησία του Χριστού, τη σφυρίλατο. Τι είναι αυτό λέει? Αυτό λέει δεν γίνεται παρά μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μας βεβαιώνει, όχι ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων. Και τώρα πού θα τον οδηγήσει το Σαούλ? Στο βουνό του Θεού. Γιατί? Να συναντήσει τους προφητεύοντες. Να συναντήσει αυτούς που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Να συναντήσει τους δοξολογούντες. Εν ψαλτηρίο, εν τυμπάνο, εν αυλό, εν κιθάρα. Και εκεί θα επέλθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σου και τότε θα μεταβληθείς σε έναν άλλον άνθρωπο. Και τότε κάνε ό,τι μπορείς. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι θέλει. Δεν έχει δύναμη. Κάνε ό,τι μπορείς γιατί τότε ο Θεός είναι μαζί σου. Και θα κατεβείς, τώρα αρχίζει δεύτερη οδηγία, που εκεί ο Σαούλ θα τα κάνει μουσκεμα, όπως θα δούμε, θα κάνει μεγάλα λάθη, που θα τον κάνει το Θεό να λυπηθεί που τον εξέλεξε, να μεταμεληθεί. Ύστερα να κατεβείς προεμού στα Γάλγαλα και εγώ θα κατεβώ προς σένα για να προσφέρω ολοκαυτώματα και να θυσιάσω θυσίες ειρηνικάς. Πρόσμενε εκεί 7 ημέρες έως ότου έλθω προς εσένα και εκεί θα σου αναγγείλω τι έχεις να κάνεις. Τώρα το κρίσιμο σημείο, μέχρι τώρα το κρίσιμο σημείο είναι να λάβεις δύναμη ώστε να μπορείς να κάνεις ό,τι σου πω. Τώρα το κρίσιμο σημείο είναι να κάνεις αυτά που, σου πω, που θα σου πω. Μπορείς, αλλά να δώσεις προσοχή να μην κάνεις λάθος. Είναι αυτό που λέγαμε χτες, μην κάνεις λάθος. Είναι φοβερό στο χριστιανό να πει έκανα λάθος. Φοβερό. Στα πνευματικά. Ξέρετε τι έκανε ο Σαούλ? Πολύ γρήγορα θα σας πω. Θα το πούμε τις επόμενες μέρες. Τον διέταξε να πάει να περιμένει στα Γάλγαλα 7 μέρες να έρθει. Και πήγε εκεί και τι είδε μπροστά του? Τους Φιλιστέους να έχουν αγριέψει και θυμώσει εναντίον των Ισραηλιτών
και να έχουν μαζευτεί πλήθη Φιλιστέων εναντίον του Ισραήλ. Και το λαό Ισραήλ, βασιλιάς όνο Σαούλ, να μαραίνεται, να λιγοστεύει. Και να περιμένει με αγωνία ο Σαούλ να έρθει ο Σαμουήλ, να έρθει 7η μέρα και να μην έρθει ο Σαμουήλ. Και τότε παίρνει και κάνει αυτό τη θυσία. Και μόλις κάνει τη θυσία, έρχεται ο Σαμουήλ. Και του λέει, τι έκανες? Έκανα λάθος. Και είναι λάθη, αδερφοί αγαπητοί, που κάνουμε στη ζωή μας και δεν διορθώνονται. Δεν διορθώνονται. Υπάρχουν λάθη που διορθώνονται εύκολα. Τα περισσότερα. Αλλά είναι λάθη που δεν διορθώνονται. Και δεν υπάρχει, αδερφοί, ίσως χειρότερο πράγμα για ένα χριστιανό να φτάσει κάποια στιγμή και να πει έκανα λάθος. Έκανα λάθος που παντρεύτηκα αυτή την κοπέλα. Έκανα λάθος που παντρεύτηκα αυτό το νέο. Έκανα λάθος. Δεν διορθώνεται εκεί. Έκανα λάθος που άνοιξα αυτή τη δουλειά, αυτό το μαγαζί. Δεν διορθώνεται. Εκεί πρέπει να εγκαταλείψεις, να φύγεις και να πεις τώρα, Κύριε, παραδίδομαι στα χέρια. Τι να σας πω. Υπάρχουν αποφάσεις στη ζωή μας που είναι συγκλονιστικές, σημαντικές και πολλές φορές μοναδικές. Και επίσης, πολύ σοβαρό, να κάνει άλλος λάθος για μένα, που και αυτό το έχω δει. Έγινε μια προφητεία όταν είχα πρώτα έρθει και μου είχε γίνει μάθημα αυτό. Και λέει σε κάποιον να παντρευτείς την τάδε. Και ο άνθρωπος αυτός υπάκουσε. Παντρεύτηκε και μετά ανέβηκε στον άβωνα από 6-7 χρόνια, 8 και είπε έκανα λάθος. Και δεν ήταν δικό του λάθος, αν και ήταν δικό του. Ήταν δικό του γιατί δεν ακούμε τι λένε οι άνθρωποι. Έστω και προφητικά θέλουμε να μας το βεβαιώσει ο Θεός μέσα μας. Γιατί κάποιος, η προφητεία πρέπει και μας δίνει το δικαίωμα ο Θεός να τη διακρίνουμε. Γι' αυτό ποτέ ο άνθρωπος του Θεού δεν στηρίζεται. Υποβοηθείται από τα χαρίσματα. Στηριζόμαστε στο Λόγο του Θεού. Με τα χαρίσματα όμως μας οδηγεί ο Θεός. Μας βοηθάει ο Θεός. Μας ενισχύει. Και όπως το λέει, προτρέπει, παρηγορεί και οικοδομεί. Αυτά κάνουν τα χαρίσματα. Προτρέπουν, παρηγορούν και οικοδομούν. Γι' αυτό και δούλος μέσα στην Εκκλησία δεν είναι ο προφήτης, αλλά είναι ο ποιμένας. Και ο ποιμένας μπορεί και να μην έχει και χάρισμα προφητικό. Καλό είναι να έχει, αλλά απαραίτητον δεν είναι. Γιατί μέσα από τα χαρίσματα μπορεί να γίνουν λάθη. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει θα προφητεύουν 2-3 και οι υπόλοιποι όλοι θα διακρίνουν. Όσες φορές γίνονται προφητείες από εδώ είναι όλες από το Πνεύμα το Άγιο? Όχι, δεν είναι όλες. Αλλά κάθε ένας από εμάς και όλοι μαζί έχουμε διάκριση. Και δεν κρίνουμε, δεν κατακρίνουμε. Γιατί μπορεί να κάνει ένα λάθος κάποιος αδερφός, όλοι κάνουμε λάθη. Ο αλάνθαστος σας ρίξει πρώτο στο λίθο. Ο αναμάρτητος σας ρίξει πρώτο το λίθο. Αλλά όμως και μια εκκλησία χωρίς το προφητικό χάρισμα δεν μπορεί να περπατήσει. Αυτό είναι που δίνει φωτιά, τα χαρίσματα στην εκκλησία. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Έχει κάποιος περιουσία. Αν δεν έχει μετρητά, μπορεί να ζήσει. Ναι, αλλά κάποιες από τις λίρες οι μετρητές που έχουμε είναι κάλπικες. Αυτό δεν λέει τίποτα. Πρέπει να μπορούμε να ζήσουμε. Να έρθουμε σε επαφή με το Θεό. Να κάνουμε λάθη. Για να γίνουμε δόκιμοι. Γιατί μέσα από τα λάθη μας φαίνονται οι δόκιμοι. Και μας εκπαιδεύει ο Θεός. Η
9 εδάφιο. «Και όταν έστρεψε τα νότα αυτού δια να αναχωρήσει από το Σαμουήλ ο Θεός, έδωκεν εις αυτόν άλλη καρδίαν και ήλθον πάντα εκείνα τα σημεία εν τη ημέρα εκείνη». Από εκείνη τη στιγμή που άκουσε το λόγο, ενήργησε ο Θεός στην καρδιά του. Δηλαδή θα λέγαμε αναγεννήθηκε. Όμως, επειδή η αναγέννηση και το βάφτισμα με Πνεύμα Άγιο είναι γεγραμμένο στην Καινή Διαθήκη, και όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο που του είπε ότι πρέπει να είσαι από το Θεό διδάσκαλος αφού κάνεις όλα αυτά και του φανέρωσε τα περί αναγέννησης, του είπε εσύ είσαι δάσκαλος του Ισραήλ και δεν τα ξέρεις αυτά. Δεν σημαίνει ότι αυτά δεν είναι γεγραμμένα, και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη είναι περιγεγραμμένα άριστα. Και θέλω πριν τελειώσουμε να το δούμε αυτό, να πάμε στη σελίδα 770, να δείτε τι ωραία και άμεσα περιγράφει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη όλο το σχέδιο του Θεού σε κάθε έναν άνθρωπο προσωπικά. Σελίδα λοιπόν 770, είναι λάμπτα σίγμα ταφ, 36 κεφάλαιο, και θα αρχίσω απευθείας από το 24 εδάφιο. Πρώτον, να δούμε σε στάδια το έργο του Θεού. Πρώτον, θέλω σας λάβει, λέει ο Θεός, εκ μέσου των εθνών, θα σας συνάξω εκ πάντων των τόπων και θα σας φέρω εις τη γη ημών. Θα σας φέρω δηλαδή μέσα στην εκκλησία μου. Δεύτερον, 25 εδάφιο. Και εκεί θα ράνω επάνω σας καθαρόν είδωρ για να καθαριστείτε. Σύστηστε καθαροί δια των λόγων των οποίων νικούσατε. Και θα καθαριστείτε από όλες τις ακαθαρσίες σας και από όλα τα είδωλά σας και θα σας καθαρίσω. Ο Χριστός το είπε το 24, μαθητεύσαντε πάντα τα έθνη, βαφτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος σε άφεση αμαρτιών και ύστερα διδάσκονται σε αυτούς όλα όσα εγώ σας είπα. Μέχρι εδώ καλά. Πάμε τώρα στο 26. Και εκεί θα σας δώσω νέα καρδιά. Εδώ μιλάει τώρα καθαρά για την αναγέννηση. Και πνεύμα νέο θα βάλω μέσα σας. Και από σπάσας τη λίθινη, την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σαρκίνη. Θα σας αναγεννήσω. Θα αλλάξω την καρδιά σας. Και από πέτρινη να την κάνω σάρκινη. Στη συνέχεια, 27, και τότε θα εμβάλω μέσα σας το πνεύμα μου και το πνεύμα μου θα σας κάνει να περιπατείτε στα διατάγματά μου και να φυλάτετε τις κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς. Το πνεύμα μου είναι αυτό που θα σας δώσει την ικανότητα να περιπατείτε στα διατάγματά μου, να φυλάτε τις κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς. Θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Εάν δεν βάλω μέσα σας, αν δεν εμβάλλω μέσα σας, ενώ προηγούμενα τι λέει, θα σας δώσω καρδία νέα και θα εμβάλλω μέσα σας πνεύμα νέων. Και πράγματι ο αναγεννημένος έχει Πνεύμα Άγιο. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Γιατί αναγεννιέται ο άνθρωπος από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Και λαμβάνει Πνεύμα Άγιο ο άνθρωπος όταν αναγεννιέται. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, και πώς αναγεννιέται ο άνθρωπος, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Κύριος μας όταν αναισθήθη, την πρώτη επίσκεψη που έκαμε στους μαθητάς, ενεφίσιζε εις αυτούς και τι τους είπε, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Αλλά μετά όμως τους είπε κι άλλο, μείνετε στην Ιερουσαλήμ, έως ότου λάβετε την επαγγελία του Πατρός. Μείνετε στην Ιερουσαλήμ για να λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Κύριε, τώρα που καθιστάνεις τη Βασιλεία των Ουρανών, όχι. Δεν ανήκει σε εσάς να ξέρετε πότε. Σε εσάς ανήκει να πάτε να ζητήσετε το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν το λάβετε θα είστε μαρτυρές μου. Στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και σε όλη την Οικουμένη. Διαβάζω ξανά το 7.
και θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου και το πνεύμα μου θα σας κάνει να περιπατείτε στα διατάγματά μου, να φυλάτετε τις κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς. Και τότε θέλετε κατοικήσει στη γη την οποία έδωκα στους πατέρας σας και θέλετε είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός σας. Και θα σώσω από όλες σας τις ακαθαρσίες και θα ανακαλέσω το σύτο και πληθύνει αυτόν και δεν θα φέρω πλέον πείνα σε εσάς, αλλά θα πληθύνω τον καρπόν των δέντρων και τα γεννήματα του αγρού για να μην λάβετε πλέον οδυνηδισμόν πείνης μεταξύ των εθνών. Και θέλετε ενθυμηθεί τα σοδούς ημών τας πονηράς και τα έργα ημών τα μη αγαθά και θέλετε αποστραφεί από τον εαυτό σας έμπροσθεν τον οφθαλμό σας και τις ανομίες σας και διατιαυδελίγματά σας. Εγώ δεν κάνω τούτο ένε και νημών για την καλοσύνη σας, για την πίστη σας, λέει ο Κύριος, ας είναι γνωστό τούτο εις εσάς, αλλά ένε και το ονοματός μου. Είναι ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει ο Σαούλ αυτή την οδό, την οποία βεβαίως προχώρησε μετά και ο Δαβίδ και όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Μηδενός εξαιρουμένου. Τον Ισαΐα τον επισκέφθηκε ο Θεός εν οράματι και έβαλε τον Χερουβίμ να, ή το Σεραφείμ δεν θυμάμαι, να αγγίσει. Με τι? Με το κάρβουνο από τη φωτιά, από το αγιαστήριο. Εν πνεύματι Αγίου και πυρή θα βαφτιστείτε. Και το βάφτισμα είναι η πρώτη πλήρωση. Είναι το πρώτο γέμισμα όταν αδειάζει η λιχνία και θέλει συνεχόμενα γεμίσματα για να μπορεί να υπομείνει ως τέλος ο άνθρωπος του Θεού και να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού και το έργο του. 10 εδάφιο. Και όταν ήλθεν εκεί στο βουνό, αφού πέρασε όλα τα άλλα και ανέβηκε στο βουνό, ιδού το άθροισμα των προφητών συνάντησε αυτόν και εκεί επήλθεν το επ' αυτόν πνεύμα Θεού και προεφύτευσε μεταξύ αυτών. Δεν μπορεί να προφητεύσει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να έχει χαρίσματα πνεύματος ο Αγίου άνθρωπος αν δεν βαφτιστεί εν πνεύματι Αγίου. Και δεν μπορεί να προφητεύσει αν δεν πληστεί πνεύματος Αγίου. Πρώτα πληρώνεσε με πνεύμα Άγιο και ύστερα βγαίνει η προφητεία, βγαίνει το κήρυγμα, καθώς λέει η Γραφή, και πληστής πνεύματος Αγίου, ο Πέτρος εκήρυξε. Υπάρχει βεβαίως κήρυγμα με το νου, όπως υπάρχει και προσευχή με το νου. Αλλά υπάρχει και κήρυγμα με το πνεύμα το Άγιο, όπως υπάρχει και προσευχή με το πνεύμα το Άγιο. Έχουμε νουν Χριστού να περπατάμε. Αλλά χρειαζόμαστε τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου για να περπατάμε σωστά. Είναι τελείως διαφορετικές διαστάσεις πνευματικές. Ήμουνα 4 χρόνια αναγεννημένος και ξέρω όταν με βάφτισε ο Θεός το Πνεύμα Άγιο τι έγινε. Με ευλογούσε ο Θεός και ευχαριστώ το Θεό. Αλλά όταν λάβεις το Πνεύμα του Άγιου είναι κάτι άλλο, τελείως διαφορετικό. Αρκεί να σε οδηγεί και να οδηγήσεις στον αγιασμό. Ένας άνθρωπος που έχει βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο μπορεί να αποστατήσει πάρα πολύ εύκολα. Το Πνεύμα του Άγιο δεν σου αφαιρεί την ελευθερία, σου δίνει δύναμη να κάνεις το θέλημα του Θεού. Όταν έρχεται ο παράκλητος μέσα, δεν σε δουλώνει, δεν σε υποδουλώνει, σε ελευθερώνει, ώστε ελεύθερος να δουλώνεις τον εαυτό σου στο Θεό και εις πάντας. Γι' αυτό λέει η Γραφή, όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο, μόνο εκεί υπάρχει ελευθερία. Το μόνο το βάζω εγώ, αλλά αυτό εννοεί. Όπου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, εκεί και η ελευθερία. Γιατί? Γιατί σε οδηγεί πάσαν την αλήθεια? Γιατί σου αποκαλύπτει το Λόγο του Θεού? Γιατί σου δίνει δύναμη? Σε ελέγχει? Σε οικοδομεί? Σε προτρέπει? Σε διοικεί? Άλλος άνθρωπος. Όταν λοιπόν συνάντησε
το άθροισμα των προφητών σύμφωνα με το Λόγο του Θεού που εκφράστηκε από τον Σαμουήλ, επλήστη Πνεύματος Αγίου, και ξαφνικά προφήτευε. Μα ήξερε. Μα δεν να ξέρεις. Δεν ξέρω, λέει κάποιος. Προσευχόμαστε και λέει, δεν ξέρω να μιλάω ξένες γλώσσες. Και εννοούσε, δεν ξέρω. Λέω, κι εγώ δεν ξέρω. Ήξερε να προφητεύει. Δεν είναι θέμα γνώσης. Είναι θέμα επέμβασης και ενέργειας Θεού. Και όλοι όσοι το ξέρουν είπαν, τι έγινε, τι συνέβη σε αυτόν τον άνθρωπο. Και μάλιστα είπαν κάτι, και ποιος είναι ο πατήρ αυτόν, από πού ξεφύτρωσαν αυτοί. Έτσι λένε και σε εμάς, πώς έγινε έτσι, τι έπαθες. Από πού ξεφύτρωσαν, πότε ήρθατε, πότε εμφανιστήκατε. Πότε έγινε η εκκλησία της Κηφισιάς, η εκκλησία της, πότε βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο αυτός, πότε, τι έγινε. Γιατί ο φυσικός άνθρωπος δεν καταλαβαίνει και δεν μπορεί να καταλάβει τα του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και έμεινε αυτή η απορία, μάλλον η παροιμία. Και ο Σαούλ εν προφήτες. Δηλαδή όποιος είναι προς τα εκεί και αυτός προφητεύει. Και ξέρετε, αυτές οι παροιμίες έχουν μείνει από παλιά. Έχετε ακούσει που λέει λάλησε αυτός. Και άλλα πολλά, αν καθίσετε να ψάξετε, θα βρείτε. Αυτές είναι οι παροιμίες. Ύστερα από όλα αυτά επέστρεψε. Συνάντησε το θείο του, ο Σαούλ, και του λέει, πού πήγατε τέλος πάντων. Και λέει ο Σαούλ, ψάχναμε να βρούμε τις όνους, τα γαϊδουράκια του μπαμπά, συναντήσαμε τον Σαμουήλ. Τι σας είπε? Και είναι αυτό που ρωτά, τι σου είπε ο Κύριος? Και ο Σαούλ λέει, μας είπε, τα βρήκε τα γαϊδούρια, να μην ανησυχούμε. Αλλά το μυστικό του δεν το είπε σε κανέναν. Ναι. Αυτό που σου λέει προσωπικά ο Θεός. Μην κάνεις το λάθος, εγώ το έχω κάνει και λυπάμαι. Μην κάνεις το λάθος να το λες. Είναι κάτι που ο Θεός το είπε μόνο για σένα. Κράτησέ το στην καρδιά σου. Και εφύλατε, λέει η Μαρία, τους λόγους του Θεού στην καρδιά της. Γιατί όταν το πεις, τότε κινδυνεύεις να υπερηφανευτείς. Ξέρεις τι μου είπε εμένα ο Θεός? Δεν χρειάζεται να μου πεις. Και δεν χρειάζεται να το πεις πουθενά. Εκτός αν το πει δημόσια που το ακούνε όλοι. Αυτό τις προφητείες δεν τις κουβεντιάζουμε. Αν δεν θυμόμαστε κάτι και ρωτάμε, εντάξει. Αλλά όχι για να τις κουβεντιάσουμε. Δεν σκεφτόμαστε, δεν κρίνουμε, δεν τις γράφουμε. Ο Λόγος του Θεού είναι μόνο γραμμένος. Η προφητεία είναι προσωπική. Και αυτός που τη λαμβάνει δεν την ξεχνάει ποτέ. Μπαίνει μέσα στην καρδιά του, πιάνει φωτιά η καρδιά και τα εντόστια και δεν το ξεχνάει ποτέ. Οι άλλοι ούτε κάτι το έχουν καταλάβει. Δεν χρειάζεται λοιπόν τα μυστικά σου, τη μυστική σου σχέση με το Θεό να την κοινοποιείς και να την κοινολογείς. Γιατί αυτό είναι μορφή υπερηφάνειας. Γιατί να το κάνεις? Ο Θεός να μας φυλάει. Αδελφοί, μπήκαμε πια στις έσχατες ημέρες. Πιστεύω είναι ο καιρός που ο Θεός προετοιμάζει την Εκκλησία Του και την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν ξέρουμε χρόνια και καιρούς, αλλά ξέρουμε αυτά και βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω. Αδιέξοδα. Γι' αυτό και εμείς στρέφουμε το βλέμμα μας πιο πολύ στον Χριστό, πιο πολύ στα πνευματικά και πιο πολύ στη χάρη του Θεού. Αμήν.